Μέχρι στιγμής φαινόταν σαν η πανδημία να μην έχει πλήξει σοβαρά την Αφρική, ωστόσο η μία μετά την άλλη χώρες της Ηπείρου λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα προστασίας του πληθυσμού λόγω της συνεχούς εμφάνισης νέων κρουσμάτων. Το λάγος της Νιγηρίας μοιάζει πλέον με έρημη πόλη μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και το πάγωμα κάθε οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του ιού. Στην Μποτσουάνα αγοράζουν μαζικά προμήθειες από τα σούπερ μάρκετ. Το Μπουρούντι και η Σιέρα Λεόνε ανακοίνωσαν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Μερικές από τις πιο ευάλωτες χώρες θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των μελλοντικών γεγονότων και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο προετοιμασμένες. Και ανησυχούμε ότι η οικονομική υποστήριξη και η πρόσβαση σε ιατρικό εξοπλισμό είναι απλά ανεπαρκής. Και αυτή η κρίση θα γίνει πολύ χειρότερη λόγω των περιορισμένων μέτρων μέχρι στιγμής. Στις χώρες της Αφρικής, ο κατοικών περιορισμός σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του για να δουλέψει με τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στη Νότια Αφρική που έχει λάβει μέτρα εδώ και μία εβδομάδα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το ενδεχόμενο ιός να εξαπλωθεί στις περιοχές όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκείς, με το τρεχούμενο νερό ακόμα να αποτελεί πολυτέλεια.